Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν να φανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στ' άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Δεν κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Αν είσαι και εσύ ένα γιο μοναχοπέδι και ερωτεύκετον και θέλει να παντρευτεί μια κοπέλα που είναι πάνω σε ένα πυρικό. Συγχωρέστε με που μιλώ έτσι. Είπα σας και στην αρχή ότι την Ελένη αγαπώ την πολλά. Αγαπάς την πολλά, φτάνει να μην πάρει το γιο σου, είναι έτσι που μας λες, κυρία Θαλία. Μάνιο, καταθλιπτικά άτομα σαν τη γυναίκα σου μπορούν να προκαλέσουν και χωρίς ακόμα να το ξέρουν μεγάλες ζημιές στον εαυτό τους και στους άλλους. Εμένα για παράδειγμα. Με έχει βλάψει. Πάρα πολύ σοβαρά. Συνέχεια συναφέρεις μου πως κάτι σου έκαμε, αλλά αν και ξεκαθάρισες μου ποτέ σου τι. Ήρθε να με για κοινωνική επίσκεψη. Αλλά, για να μου κάνεις την ψυχή μου μαύρη, δεν χρειάζεται όμως. Γιατί είμαι ήδη πολλά στεναχωρημένος. Εν φταίω όμως εγώ. Ρένα, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά αφού αγαπιέστε, γιατί δεν του διάσα ακόμα μια ευκαιρία. Νομίζω ξεχνάς, κύριε Άρη, ότι στο μέλλον είναι να έρθει ένα μωρό. Το μωρό της κυρίας αδερφής σου. Τι λέει αυτό το γράμμα, Φίλιππε? Ότι εσύ σκότωσες τη μάνα σου. Τι? Εν ακούεις καλά. Εσύ σκότωσες τη μάνα σου, λαλή. Το τουρκικό όνομα μου είναι Σερτάρ. Η μάνα μου με βάφτισε με πανίκο. Μα είναι πουλαλή κόρη μου τούτος. Εν Τούρκος! Εν μισός Τουρκοκύπριος, μάμα. Τι κακό θα με βρει άλλο, Θεέ μου. Δηλαδή, η Αφροδιτούλα μας εν μισή Τουρκού. Τουρκοκύπρια, κύριε Άννα. Περιμένω από ώρα σε ώρα να με πάρει ο άνθρωπος μου από τη Βουλγαρία. Μόλις έχει έτοιμα τα χαρτιά, εμείς πρέπει να του στείλουμε τα χρήματα, ε. Είσαι σίγουρος ότι θα μας γελάσει? Μην φοβάσαι. Πρέπει να μου έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι άνθρωπος δικός μου. Είσαι σε τότε πολύ εμπιστοσύνη τους ανθρώπους τους δικούς σου και είδες που ευρέθηκες. Πίσω που τα κάντζελα. Ναι. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, Φίλιππε. Τώρα οι συνεργάτες μου ξέρουν πολύ καλά ότι όποιος τολμήσει να με πειράξει, να με εξαπατήσει ή να με προδώσει, δεν θα τη βγάλει καθαρή. Θα έχει πολύ άσχημο τέλος. Εγώ θα σου δώσω τα λεφτά. Αλλά συμβεί οτιδήποτε και χαθού, εγώ το στράτον ξέρω. Μην ανησυχείς. Έχε με εμπιστοσύνη. Ναι. Θέλω να μιλήσω. Ναι. Δεν σου είπα ότι δεν θέλω να ξαναπατήσεις το πόδι σου μέσα στο γραφείο μου. Εγώ πρέπει να φύγω, έχω δουλειά. Θα τα ξαναπούμε, ε. Δεν πιστεύω τον που κάνω, αλλά δεν έχω ποτέ να πιάσω. Δηλαδή? Φίλιππε, θέλω η βοήθεια σου. Θες τη βοήθεια μου? Ή βρες τον Άγιο σου να ψεις το γερί σου. Τα βοήθεια θέλεις. Θέλω να μιλήσεις της Ρένας. Να πω της Ρένας τι? Να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και γιατί να το κάνω τούτον το πράγμα?
Ξέρεις πολλά καλά πως έμπου την αρκή που εσέ έθελα. Τώρα που μου διάται η ευκαιρία να σε ξεφορτωθώ μιαν και καλή, να βάλω μόνος μου τα σέρκα μου, να βγάλω αμάθια μου. Το ότι είμαι χωνεύκης ξέρω το. Αλλά σκέφτω και τα μωρά. Σκέφτω το κακό που κάνουμε στη ψυχολογία τους. Τα μωρά είναι εσύ που έπρεπε πρώτος που όλους να τα σκεφτείς. Φίλιππε, έκαμα λάθος. Απολογήθηκα της Ρένας πολλές φορές. Έλα κι ο Ζήλιος στη θέση μου και εσύ έκαμες λάθη. Αν έκαμες δηλαδή ένα λάθος τόσο σοβαρό, θα έκαμες τα πάντα για να το διορθώσεις. Θα ήθελες κι εσύ μια δεύτερη ευκαιρία. Βοήθαμε και θα μείνει πάνω. Βάζεσαι με το συνευλάδια, κυρία Άννα. Τα χαΐρκα σου. Αν είσαι όρεξη πάλι. Εστήλα σου επιστολή που την τράπεζα να το έχεις τρεις καθυστερημένες δόσεις στο αυτοκίνητο. Τούτος ο φάκελος γράφει Γαβριέλα και όχι Άννα. Με ποιο δικαίωμα να είναι στα γράμματα μου. Τούτο σε πείραξε τώρα. Θεωρείς πως έχεις τρεις καθυστερημένες δόσεις στο αυτοκίνητο και να σου πιάνουν το αυτοκίνητο στο τέλος. Αστολουθούν. Δεν με κόφτει. Εσύ να είσαι σε κόφτη μου κανένα. Μόνο η αυτούλη σου. Αν με έκοφτε μόνο ο εαυτούλης μου, κυρία Άννα, το πορτοφόλι μου ήταν γεμάτο. Εντάξει, διότι τόσα λεφτά της με ρόπης κάθε μήνα για το μωρό. Συντηρώ στην κυριολεξία τον πανικό, έτσι πιάνω και 3.000 ευρώ το μήνα. Τι περιμένεις δηλαδή που άνθρωπο που γύρισε το εν Τούρκος. Είναι Τούρκο-Κύπριος, μαμά είπα σου, όχι Τούρκος. Για μένα, αν το ίδιο πράγμα είναι. Είσαι απίστευτη, ξέρεις το. Σε πειράζει που ο πανικός είναι χωσμένος ως το λαιμό με τα ναρκωτικά. Ενδιαφέρει αν ο παπάς είναι Τούρκο-Κύπριος. Εγώ εμετούν τα πράγματα που μεγάλωσα, άκουσες. Έζησα τον πόλεμο και ξέρω τι είπα να πει Τούρκος. Επεράσαν 34 χρόνια. Ξεπέραστο επιτέλους. Τι άλλο να σου πω. Ο άνθρωπος είναι Τουρκοκύπριος. Εμεγάλωσε στη Λάρνακα. Εμένα το όνομα Σερτάρ μόνο Τούρκο μου θυμίζει. Να μάρε μαμά του τόσο ρατσισμό σου. Τους πάντες θα τους κρίνεις. Έλεος ποιον. Τι θέλεις επιτέλους. Θέλω να μπει μες το σπίτι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Να μένε ούτε Τουρκοκύπριος, ούτε παντρεμένος, ούτε να σιαρφώ μογγολικών, ούτε να ναρκωμανείς, ούτε να μαυρού. Ζήτω πολλά, Γαβριέλα. Πέ μου. Ζήτω πολλά! Μπορούμε να πάμε διημέρου στην Πάφο να προτιμάς. Ρε μωρό μου, εν και πειράζει με πού να πάμε. Φτάνει να είμαστε μαζί. Μιλήσεις με τον Μάρκο, εντάξει να λείψεις καμιά δυο μέρες. Άντε ρε παιδιά, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Μάρκος. Ενώ είμαι κι εγώ δάμε, ό,τι θέλει να βοηθήσω. Εσπρέσο κερνάτο καφέ. Χαρά μου. Τι κάνεις. Καλά. Εσύ. Καλά. Είπα να έρθω να πιω τον καφέ μου, να σας δω λίγο. Καλά είκαμες. Εχαθήκαμε τελευταία. Ναι, γεγονός. Εντάξει, είχα κι εγώ λίγο τα δικά μου. Φαντάζομαι εσύ και εσύ τα τρεχάματα σου. Την Αριάννα ξέρεις την, ναι. Ναι, ναι, μαθήτρια του παπά μου. Είσαι καλά, αγάπη μου. Μια χαρά είμαι εσύ. Καλά. Θέλεις κάτι άλλο να σου φέρω με τον καφέ σου. Όχι, oh, thank you, εντάξει. Χαρά η Ναόμη είναι η κοπέλα μου. Χαρά. Κοπέλα σου. Ναι. Δεν ήξερα. Χαίρομαι πολύ, Ναόμη μου. Επίσης, έχω ακούσει πολλά για σένα. Α, ναι. Ελπίζω να μην έφα πολύ θάψη μου. Όχι, το αντίθετο. Ο Άρης λέει τα καλύτερα για σένα. Ωραία. Ο Μάρκος, ενώ δεν με. Πήγαινε κάπου για να έρθει. Άρη μου, θέλεις να πάω έξω να σου φέρω κάτι να φάεις. Όχι, μωρό μου. Μην να πάμε μαζί μετά να φάμε κάτι σπίτι μου. Έφτασε. Thank you. Ο κύριος Σταύρος τι κάνει. Πολλά καλά, κύριος Σταύρος. Λοιπόν, να του δώσεις πολλά χαιρετίσματα και να του πεις μια μέρα να περάσει να πιει τον καφέ του. Να του πω. Έλα, Στράτο. Τι κάνεις. Είμαι στο καφέ που σου έδειξα τις προάλλες. Θέλεις να περάσεις να πιούμε έναν καφεδάκι. Ωραία. Να σε περιμένω. Φιλάκια. Στράτο, μην το ξεχνάς. Μου υποσχέθηκες να μου γνωρίσεις την Ηλέκτρα. Γιατί όχι, Διονύση μου. Γιατί όχι. Κάποια στιγμή να κανονίσω να πιούμε έναν καφέ όλοι μαζί. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο. Για σένα να τις γυρίσεις στην πλάτη με αυτά που σου εκμυστηρεύτηκε. Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Σε καταλαβαίνω. Πάντως έκανες το σωστό και είμαι περήφανος για σένα.
Πρέπει να παλέψω κι εγώ για τον γάμο μου και κύριε για οδηγό της Διόνυση. Πες μου, Αλυδιά, η Μόνικα, η γυναίκα σου, πώς είναι? Τα τελευταία συμπεριφέρεται κάπως περίεργα. Δηλαδή? Κάποιες φορές τη νιώθω κάπως απόμακρη. Έτσι μου φαίνεται. Μάλιστα. Αυτό είναι το τίμημα ενός γάμου που είναι για χρόνια νεκρός. Προσπάθησε όμως. Μη λέτες για τα όνειρά σου, για τους φόβους σου. Μπορεί να ξανακερδίσεις την αγάπη της. Περιμένεις κανένα? Όχι, μάλλον οι κορούδες θα είναι. Α, καλώς ήρθατε. Μήπως ενοχλώ? Όχι, 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 Ευγενία μου, πέρασε. Είμαι εδώ με τον φίλο μου τον Σταύρο και τα λέμε. Γεια σου, κύριε Ευγενία. Είστε καλά? Πόσο καλά μπορεί να είμαι, παιδί μου, πόσο καλά. Όταν μέσα μου είμαι γεμάτη τύψεις, τις οποίες θα πάρω μαζί μου μέχρι τον τάφο. Διονύση, ναι. Ήθελα να σε χαιρετήσω. Φεύγω απόψε από την Κύπρο. Μα φεύγεις, δεν είχες πει ότι θα μείνεις για εβδομάδα ακόμα? Ναι, θέλω να πω στο σπίτι μου. Κουράστηκα. Το βράδυ βλέπω εφιάλτες. Διονύση, εγώ θα πηγαίνω. Θα τα πούμε μετά. Ναι, στην βάση το καλό. Κύριε Βιονία, χάρηκα που σε είδα και καλό ταξίδι. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Να σε καλά. Έλα, πέρασε. Μα γιατί φεύγεις, αφού έχω πληρώσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του μήνα? Δεν χρειάζεται, ξέρεις. Όσο μπορούσα να σε βοηθήσω, το έκανα. Μήπως είσαι θυμωμένη μαζί μου? Για ποιο λόγο? Ένα που σε κουβάλισε στην Κύπρο, ενώ ήσουν άρρωστη. Δεν με λέγαν άρρωστη. Τρελή με λέγανε. Μήπως επειδή σου έριξα ευθύνες για όλα αυτά που έκανε ο άντρας σου στο παιδί μου? Δεν σου βρίσκω άδικο. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Μάλιστα. Λες, Ευγενία, πάμε μια βόλτα, τελευταία βόλτα στην παλιά Λευκωσία? Νομίζω μια βόλτα θα μου κάνει καλό. Ωραία. Έλα, πάμε. Διονύση. Ναι. Συγχώρεσέ με. Για ποιο πράγμα? Να πω που δεν μπόρεσα να σε βοηθήσω όσο περίμενες. Ξέρεις, ραγίζει η καρδιά μου που σκέφτομαι ότι μπορεί να μην δεις το παιδί σου ποτέ. Έλα, πάμε. Θέλω να κάνω. Είδα που αθυμηθήκες πάλι. Σήμερα στην τηλεόραση είναι λαλούσα. Πως ο άνθρωπος, όσο χρονών και να είναι, πρέπει να γυμνάζεται. Λέλα μου, θέλω να πάμε να κάνουμε κι εμείς που τούτον το αερόπι. Ω, κύριε Λέισο, είδα πρέπει να γυμναστική εν τούτη. Γυμνάζει ούλο σου το κορμί, είναι λαλούσα σύ. Και τούτη η γυμναστική κάνει πολλά καλό για την καρδία. Παναγία μου, κόρη Αντρούλου, ό,τι αθυμάσαι, χαίρεσαι. Γιατί, κορή, να με δοκιμάσουμε κι εμείς, να αγοράσουμε και κασέτα, 35 ευρώ μόνο. Κόρη, μα ως που πάει σπερλανής και στέλια. Είμαστε εμείς για γυμναστικές. Εμείς ακόμα λίγο θα μπορούμε να πάμε ούτε στον μπακάλι. Η γυμναστική μας σήμερα είναι, κόρη. Γίνεσαι fit με το αερόπικ. Τα πράγμα γίνεσαι. Fit, κόρη. Παστινίσκεις. Εγώ δεν απαστίνω, θέλω με τίποτε. Εμένα να μ' αφήκεις την ησυχία μου. Μπορεί, άμα γίνεις fit, να αρέσεις παραπάνω στο Διονύση. Κορή, εμπολολόησες. Πιένε πια στο φλόκο. Η καλύτερη γυμναστική εντός φογκάρισμα. Εγώ τα λάθη μου λούνουμε τα, κύριε Μάρκο.
και δεν γυρεύω κανέναν να βγάλει το βίδι που την τρύπα για λόγου. Ξέρω ότι επηρεάζεις αρνητικά τη Ρέναν απέναντί μου και τούτο δεν με βοηθά καθόλου. Επηρεάζω ότι γιατί ποτέ σου δεν έδειξες ότι είσαι άνθρωπος που μπορεί να σταθεί βράχος στην οικογένειά του. Είσαι φυσανέμις, ρε. Γι' αυτόν έπαθες ό,τι έπαθες. Φίλιππε, ξέρουμε κι οι δυο ότι ούτε εσύ είσαι κανένας Άγιος. Και εσύ απατάς την Ηλέκτρα. Κι είμαι μια, με πολλές. Της δικής μου γυναίκας εν της λείπει τίποτε. Έχω τη Βασίλισσα. Ό,τι θέλει στα πόθια της. Μπορεί να θωρώ δεξιά και αριστερά. Αλλά τη γυναίκα μου έχω την πάνω που ούλες και που ούλα. Και τούτο σημαίνει ότι εσύ είσαι ο σωστός και εγώ ο λάθος. Όχι, τούτο σημαίνει ότι εγώ έχω νου και εσύ είσαι βλάκας. Θα με βοηθήσεις με τη Ρένα, ναι ή όχι. Εγώ θα περιμένω να δω τι απόφαση θα πάρει η Ρένα. Αν θέλει να σε χωρίσει που θέλει, θα τη βοηθήσω. Αν πάλι θέλει να μαζί σου, πάλι να το δεχτώ. Εγώ απλά θέλω να ξαναμιλήσω μαζί της. Ίσως τώρα που περάσαν μερικές μέρες και ηρέμησαν, ίσως ζει τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέρω. Αν θέλει να της μιλήσεις, μίλα της. Εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο. Και τούτο δεν το κάνω για σένα. Εγώ θέλω η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη, είτε μαζί σου, είτε χόρκα σου. Θα μας πεις ένα ευχαριστώ. Για είναι τα πράγμα. Που δεν σε πέταξα έξω με τις κλωτσές και έκατσα να ακούσω το παράπονο σου, τον πόνο σου. Που να με βοηθήσεις πραγματικά να τα ξαναεύρω με τη Ρένα, να ακούσεις όλοι ένα. Χίλια ευχαριστώ. Η ζωή, κυρία Άννα, έφερνει τα πάντα όπως τα θέλουμε. Έχει καμιά που να ήθελε να μπλέξει με έναν ναρκωμανή και να είσαι μωρό μαζί του. Καλά, κόρη μου. Πώς έμπλεξες εσύ με τον άνθρωπο. Εν ήξερες ότι έπινε ναρκωτικά. Όταν τον εγνώρισα, ήμουν 19 χρονών. Ήταν τότε που εσπούδαζα. Ο Πανίκος δούλευκε σε μια καφετέρια που εσύχναζα. Ήταν ευγενικός, ήταν τρυφερός μαζί μου. Το ένα πράγμα έφερε το άλλο και αρχίσαμε μια σχέση. Και το κατάλαβες ότι ήταν χρήστης. Ποθέν να το καταλάβω, ρε μαμά. Τον καιρό που έφυγε από την Κύπρο, ένα ξέρα που λαλεί ο λόγος τι είναι το τσιγάρο. Πώς θα καταλάβω κάποιον που κάνει ναρκωτικά. Και πότε το έμαθες. Δυστυχώς μετά που έμεινα έγκυος. Στην αρχή είπε μου ότι να με βοηθήσει να μεγαλώσουμε το μωρό μας μαζί. Ύστερα όμως έμπλεξε με κάτι παρέας και πέσε στα πιο βαθιά. Εντζήν τον καιρό που χωρίσετε. Όχι. Προσπάθησα να το βοηθήσω. Δεν με άκουε όμως. Άρχιψε να γίνεται βίαιος, να σπάζει πράγματα, να με βρίζει. Με μου τα λαλείς, κόρη μου, τούτα και νην μπορώ. Μα πώς επέρασες τούτα όλα τα πράγματα και εγώ αν είχα ιδέα. Τι να σου έλεγα, ρε μάμμα. Προσπάθησα να βρω τις λύσεις μόνη μου. Ήμουν ανώριμη όμως. Έκανα το ένα το λάθος πάνω στο άλλο. Για τον Τζίριον το ότι ήταν Τουρκοκύπριος, πότε το μαθες. Ξέρα το από την αρχή. Δεν με νοιάζε όμως. Που τη στιγμή που ήταν τρυφερός και καλός μαζί μου, δεν με νοιάζε ποιος ήταν ο παπάς του. Γίνεται, κόρη μου, να μένει ξέρεις πόθεν κρατάει σκούφια του καθενός. Εγώ έβλεπα τον Πανίκο σαν άτομο. Έβλεπα πως έφερε τους σε μέναν πάνω από ούλα. Και όποιος ήταν ο παπάς του. Τα ούλα κι άμε τώρα. Πάντως νομίζω να ξέρεις ότι σαν τα φοιτητικά τα χρόνια ένεχει. Μπορεί να έχει πολύ θκιάβασμα, αλλά πραγματικά και είναι η ελευθερία που νιώθεις συγκρίνεται με τίποτε άλλο στον κόσμο. Το θκιάβασμα δεν το φοβούμαι. Το μόνο που σκέφτομαι ότι θα έχω τα άτομα που αγαπώ κοντά μου. Μάνα μου, ρε. Για μένα που το λες τούτο, να το πάρω σαν κομπλιμέντο. Τσου. Κι εγώ έκανα σχέδια να σπουδάσω. Αλλά φαίνεται η ζωή έκανε άλλα σχέδια για μένα. Εσύ, αγάπη μου, να γίνεις μάμα. Εντάξει, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα πράγματα που κάνουμε έχουν και το τίμημα τους. Ας το πάρουμε διαφορετικά. Κάθε εμπόδιο για καλό. Τούτο λαλούμε το για να παριορκούμαστε όταν κάνουμε κάτι άσχημο. Συμφωνώ με την Νάμα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εσύ, Αριάννα μου, αντί για πτυχίο θα πιάσεις ένα μωρό. Έχει πιο ωραίο πράγμα. Συμφωνώ και μαζί σου. Τι γίνεται το μωρούι μου, στις ομορκές σου σήμερα. Πάντα τα ίδια μου λες. Αφού είσαι πάντα όμορφη, τι θες να σου πω, στις ασχήμιες σου σήμερα. Πώς τα λέτε εσείς οι καλαμαράδες. Ένα καπουτσίνο, παρακαλώ. Mm-hmm. Περίμενα να σου γνωρίσω τον Άρη και η κοπέλα του Ναόμη. Χάρηκα, παιδιά. Άρης δεν ήταν και το παιδί που έβγαινε μαζί του. Ναι, αυτός είναι.
Α, μάλιστα. Η Αριάννα είναι μαθήτρια του παπά μου στο σχολείο. Mm-hmm. Και κάποιες ώρες τα απογεύματα δουλεύει εδώ. Ο κύριος Σταύρος είναι ο καλύτερος καθηγητής. Με πολλά τυχερή η χαρά που τον έχει για παπά της. Χαρά είναι γενικώς πολύ τυχερή. Χαρά, θέλεις άλλο ένα εσπρέσο? Α, όχι, όχι, δεν θα πιει άλλο. Συγγνώμη. Τι? Μπορώ να αποφασίσω εγώ για τον εαυτό μου. Ναι, άρα μου, ευχαριστώ. Συγγνώμη, πολλούς καφέδες δεν πίνεις. Συγγνώμη, ναι. Η συζήτηση μας τώρα είναι να πίνω πολλούς καφέδες. Ωραία, ας αλλάξουμε κουβέντα. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ήρθαμε στη συγκεκριμένη καφετέρια? Ήθελα να δω τα παιδιά και πάντα, όποτε προγραμμάτιζα να έρθω, κάτι άλλο έτυχαινε. Οπότε, λες, δεν πάω να δω και τον πρώην γκόμενό μου? Τι είναι τούτον τώρα, Στράτο, κάμνεις μου σκηνή? Όχι, μωράκι μου. Δέχεστε επισκέψεις? Σταύρο, δεν σε περίμενα. Ήταν τουλάχιστον ευχάριστη έκπληξη. Γιατί το λες αυτό? Τελευταία δεν με κάνεις να νιώθω και τόσο ευπρόσδεκτος. Έλα, τι είναι αυτά που λες. Πάντα είσαι ευπρόσδεκτος και απορώ γιατί νιώθεις έτσι. Είσαι κάπως ψυχρή τελευταία. Δεν μου ειλικρινά, συμβαίνει κάτι? Όχι. Τίποτα. Αλήθεια. Μήπως άλλαξες γνώμη? Να αλλάξω γνώμη για ποιο πράγμα? Πραγματικά θέλεις να δώσουμε μια ευκαιρία στον γάμο μας? Βεβαίως. Τότε, γιατί σε νιώθω από μακρύ τις τελευταίες εβδομάδες έντονο? Μπορεί και να έχεις δίκιο. Δεν ξέρω. Απλά νιώθω πληγωμένη. Γιατί, Μόνικα μου, τι σε πλήγωσε? Δεν είναι και λίγο πράγμα να νιώθεις πως ο άντρας σου είναι ερωτευμένος με μια άλλη γυναίκα? Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και τότε πώς είναι, Σταύρο? Δεν είμαι χαζή και το ξέρεις. Δεν είπα ότι είσαι χαζή, απλά με παρεξήγησες. Σταύρο, οι γυναίκες τα νιώθουν αυτά τα πράγματα πολύ έντονα. Κι εγώ νιώθω και ξέρω εδώ και πολύ καιρό πως είσαι ερωτευμένος με την Ηλέκτρα. Μονίκα, με την Ηλέκτρα να είσαι σίγουρη ότι ποτέ μεταξύ εμένα και εκείνης δεν έγινε τίποτε. Να είσαι σίγουρη. Την αγαπάς όμως, έτσι δεν είναι? Σε παρακαλήσω. Ας αλλάξουμε συζήτηση. Πες μου την αλήθεια. Την αγαπάς? Γιατί δεν μου απαντάς? Ναι, Αλέξανδρε μου. Παπά, έλα. Να, τι έγινε? Γιατί να έρθω σπίτι? Τι έγινε? Έκλεισε μου το. Πρέπει να πάω σπίτι. Πρέπει να έγινε κάτι σοβαρό. Πάμε. Είναι πολύ όμορφο νησί η Κύπρος, ε. Mm-hmm. Εδώ τα παιδιά μεγαλώνουν αλλιώτικα. Ναι, ίσως γιατί υπάρχουν λιγότεροι κίνδυνοι εδώ στην Κύπρο. Πιθανόν γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται λίγο πολύ μεταξύ τους. Όταν είχα την Αγγελικούλα μικρή, φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν την άφηνα τα βράδια να γυρνά στους δρόμους. Την προστάτευες βέβαια από τους κινδύνους της νύχτας, αλλά δεν μπορείς να την προστατέψεις από τον κίνδυνο που έχεις μέσα στο ίδιο στο σπίτι. Διονύση, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μην ανοίξεις πάλι αυτή την πληγή μέσα μου. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Με συγχωρείς. Διονύση, με μισείς? Εσένα, γιατί? Πώς μπορώ να μισήσω τη γυναίκα που μεγάλωσε το παιδί μου? Γιατί δεν κατάφερα να τη μεγαλώσω σωστά. Αυτή με μισεί. Που και βρίσκεται με μισεί. Δεν το πιστεύω. Αφού σου τηλεφώνησε, σημαίνει ότι κάτι καλό έχει μείνει μέσα της από σένα. Λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ.
Δεν ξέρεις πόσο μου λείπει. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή εσείς οι δυο θα ξαναβρεθείτε. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλό κορίτσι. Πονόψυχη, καλή. Το κακό είναι ότι τα κρατά όλα μέσα της. Πολύ βαθιά μέσα της. Είναι κακό να κρύβουμε τα συναισθήματά μας. Γίνονται δαίμονες και μας κυνηγάνε μια ολόκληρη ζωή. Ένας από αυτούς τους δαίμονες της είμαι κι εγώ. Δεν το νομίζω. Ρένα μου, τι έγινε, γιατί είσαι τόσο νευρική. Και σε με τηλέφωνο ο Μάρκος. Κατάλαβα. Είπε μου ότι θέλει να μιλήσουμε. Γι' αυτό είσαι τόσο αγχωμένη, α? Ναι. Εσύ αν είσαι στη θέση μου, θα ήσουν αγχωμένη. Όχι. Άμα ήξερα τι θέλω, δεν θα ήμουν καθόλου αγχωμένη. Είμαι πολλά μπερδεμένη. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Κοριτσάκι μου, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να τον αφήσεις να εκφραστεί. Να σου πει όλα όσα έχει μέσα του. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου λαλείς, ρε Ηλέκτρα. Εγώ κάθε φορά μου το θωρώ, θέλω να τον σκοτώσω. Γιατί υπάρχει αληθινή αγάπη μεταξύ σας, ακόμη. Το καταλαβαίνεις αυτό. Αλλά ο Μάρκος έχει καταλάβει το λάθος του και θέλει να διορθώσει. Το αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ήρεμα τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ. Γεια σου, Ηλέκτρα. Καλώς. Πέρασε. Ευχαριστώ που δέχτηκες να με ακούσεις. Μην το πάρεις πάνω σου. Που περιέργειαν και μόνον ήθελα απλά να δω τι έχεις να μου πεις. Εγώ να σας αφήσω να τα πείτε με την ησυχία σας. Ω, Ηλέκτρα μου. Κάτσε εσύ να ακούσεις τι καινούριο έχει να μας πει ο κύριος Μάρκος. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να τα πείτε οι δυο σας. Κάτσε, Ηλέκτρα. Δεν έχω τίποτε να κρύψω από σένα, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τι θέλεις να μου πεις. Έχει τόσες μέρες που προσπαθώ να έρθω κοντά σου και εσύ βρίσκεις τον κάθε τρόπο να με διώχνεις. Τούτο που ήρθα σήμερα να σου πω είναι πως εγκρίμα να αφήσεις τον εγωισμό σου να τα διαλύσει όλα. Είναι δίκαιο για ένα λάθος μου να πληρώνουμε μια ζωή και εμείς και τα μωρά μας. Γιατί με κάνεις να νιώθω ότι είμαι εγώ η κατηγορούμενη. Δεν είμαι εγώ που έκανα το λάθος, Μάρκο, αλλά εσύ. Ξέρω το. Αγαπώ σε όμως, Ρενά. Και ξέρω ότι και εσύ με αγαπάς. Ναι. Αγαπώ σε, αλλά πώς μπορώ να ξανακοιμηθώ μαζί σου, Μάρκο. Πώς μπορώ να κάνω έρωτα μαζί σου, ρε Μάρκο. Όταν τον συγχωρήσεις, θα μαλακώσει και η ψυχή σου, βρε καρδούλα μου, και όλα θα είναι διαφορετικά. Ο πόνος που έχω μέσα μου δεν αφήνει την ψυχή μου να ηρεμήσει, ρε Ηλέκτρα. Ρε αγάπη μου, δώσ' μου μια δεύτερη ευκαιρία και θα προσπαθήσω εγώ για όλα. Θα δεις, δεν θα σε πιέσω καθόλου. Θα κάνω τα πάντα για να σε δω ξανά ευτυχισμένη. Πίστεψε με. Ρενάκι μου, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Είμαι πολλά πικραμένη, Ηλέκτρα. Έχει τόσες μέρες και ο πόνος είναι ο ίδιος. Κι εγώ πόνο. Μακριά σου έναν αναπνέω. Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Θέλω να είμαι δίπλα σου. Να σε δω να γελάς. Να είμαστε καλά. Μαρκό, πιστεύεις ότι τούτος ο γάμος μπορεί να επιβιώσει? Πιστεύω το. Ναι, πιστεύω το, γιατί ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω για σένα. Η αγάπη μου είναι δυνατή. Και θα κάνω τα πάντα για να σε δω ξανά ευτυχισμένη. Ρένα μου, αν εγώ είχα δίπλα μου έναν άντρα που να μου λέει όλα αυτά που σου λέει αυτή τη στιγμή ο Μάρκος, τότε δεν θα είχα καμία αμφιβολία. Θα του έδινα τη δεύτερη ευκαιρία. Τη δικαιούται. Αλέξανδρε μου, τι έγινε! Σταύρο!
Καπνός! Τι έγινε, μεγάλη Αλέξανδρε? Εντάξει. Δεν είναι τίποτα. Παπά, φωτιά. Είσαι καλά, αγάπη μου? Είσαι καλά? Όχι. Τι, βοήθηκες? Ναι. Με φάσε τίποτε. Τίποτε με φάσε, είναι τίποτε. Είναι τίποτε, λέει. Πώς πάει το καφέρι, κινείται ο κόσμος? Με την κρίση που υπάρχει, μια χαρά είμαστε εμείς. Τι οικονομική κρίση, σαν χλαμάρες. Αυτά τα λένε για να τρομάζουν τον κόσμο. Είναι έτσι, Στράτο. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καθόλου καλά οικονομικά και ζουν με στις στερήσεις. Πόση ανεργία υπάρχει στην Ελλάδα? Πόσοι άνθρωποι φωνάζουν καθημερινά ότι δεν βρίσκουν δουλειά? Επειδή βαριούνται να δουλέψουν. Γι' αυτό. Είναι έτσι. Ο Άρης έχει δίκιο. Η ανεργία ταρακούνει σε όλον τον κόσμο. Εγώ πάλι δεν τα βλέπω τόσο τραγικά τα πράγματα. Αν κάποιο άνθρωπο θέλει να βρει δουλειά για να βγάλει κάποια λεφτά, μπορεί να την έβρει. Έτσι, ένα άνθρωπο που σπούδασε γιατρό, ρε να μην τι να κάνει, να πάει να δουλέψει καρσόνι. Γιατί? Και αυτό μια δουλειά είναι, αγόρι μου. Εμεί μιλούμε εκ του ασφαλού. Έχουμε τι δουλειέ μα, δόξα σε Θεό. Οι υπόλοιποι άνθρωποι, εσύ επιστήμονε που είναι άνεργοι, μπορεί να το διανοηθεί το πράγμα. Θυμάσαι χαρά μου το φίλο μου τον Γιώργο που σπούδασε οικονομικά με άριστα. Ναι, τι κάνει. Το καλοτζέρι είναι δούλευκε να βαγωσώσει στην Αγιάννεπα. Γιατί δεν ήβρε δουλειά. Βλέπει, Στράτο, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ο Άρης έχει απόλυτο δίκιο. Η οικονομική κρίση υπάρχει και δίπλα μα. Αφού τα βρίσκετε τόσο πολύ οι δυο σα, απορώ γιατί χωρίσατε. Τώρα τι ήταν τούτο? Τίποτα δεν ήταν. Ήπιες τον καφέ σου? Ναι, γιατί? Έλα, πάμε να φύγουμε τώρα, σε παρακαλώ. Τι έπαθες τώρα? Τίποτα δεν έπαθα. Απλά θέλω να φύγουμε. Πειράζει? Τα ποτά είναι που μένα. Όχι, φίλε. Εγώ ό,τι πίνω το πληρώνω. Φύγαμε. Γεια σου, Άρη. Να πάτε στο καλό. Χάρηκα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σου, Άρη. Αλέξανδρε μου, τι πείραξες? Μα δεν γίνεται να μην πείραξες τίποτα και να έγιναν όλα αυτά. Ηρέμησε, Μονίκα μου. Ευτυχώς να δεις που προλάβαμε. Σταύρο, ανησυχώ για τον Αλέξανδρο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται να μένει μόνος του στο σπίτι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μα δεν είναι ο Αλέξανδρος, Μόνικα, που προκάλεσε τη φωτιά. Η ασφάλεια ήταν χαλασμένη. Είναι εγώ η φωτιά. Ξέρω το, αγάπη μου, που σε έβαλες εσύ τη φωτιά. Ξέρω το, μωρό μου. Η ασφάλεια κάγε μόνη της, καλή. Είσαι σίγουρος? Ναι, μάνα μου, έβλεπεις. Και ο Αλέξανδρος δεν πείραξε τίποτα? Όχι. Μόνικα, δεν καταλάβεις ακόμα τι μου είναι? Εάν δεν με ειδοποιούσε ο Αλέξανδρος, το σπίτι μας δεν ξέρω αν θα το προλαβαίναμε πριν να λέει. Θέλεις να πεις πως υπήρχε περίπτωση να πάρει φωτιά το σπίτι μας? Τι λέμε τόση ώρα, Μόνικα? Τόσες φορές ακούσαμε σπίτια να καίγονται από χαλασμένη ασφάλεια. Τότε ένα πάθαμε μεγαλύτερο κακό ήταν επειδή ο Αλέξανδρος είχε σπίτι. Δόξα σε ο Θεός που μας ειδοποίησε το μωρό. Δηλαδή, φορτηγά, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γίνει του. Αλέξανδρε. Δεν τι. Κάποτε θα σου το ελάλω. Έσου το είπα προηγουμένως για να μην αναστατωθείς. Πού να ήξερα ότι αν έρθει ο πανίκος να σου τα ξεφουρνίσει ούλα. Εν πολλά που έπρεπε να σκεφτείς, Γαβριέλα. Κάμνεις το ένα λάθος πίσω που τ' άλλο. Εν ήξερα τι θα μου ξεφουρνίσεις κάθε μέρα. Μην ανησυχείς. Ό,τι ήταν να μάθεις, έμαθες το. Ό,τι αν ήθελα ήρθε εν τζίβρε με. Γιατί να τα παίρνω του τα ούλα, Θεέ μου. Τι γίνεται? Γεια σου, κυρία Άννα. Γεια σου, Γαβριέλα. Γεια σου, Νάμι μου, είσαι καλά? Μια χαρά. Μαμά, μαϊρέψες τίποτε καλό? Όχι, δεν μαϊρέψα τίποτε σήμερα. Γιατί, κυρία Άννα, είσαι έκτακτον υπουργικό συμβούλιο? Εσύ με τα κρύα σου τα αστεία μας έλειπες τώρα. Γαβριέλα, να πώς συμβαίνει? Εξύπνησε ανάποδα πάλι σήμερα? Τίποτε, άρε μου, μια από τα ίδια. Όχι, είναι μια από τα ίδια. Σήμερα χειρότερο τον Άμι που βγάλαμε. Και εσύ, κυρία Άρη, πρέπει να τα ήξερες του ταούλα και να την εκάλυφκες. Μαμά, με μένα κατώνετε με τις κουβέντες σας. Ευαρέθηκα αρκετά. Ήξερες το ότι ο πατέρας του πανίκου είναι Τούρκος. Τι καθώς ζαλίζεις έτσι πράγματα, ρε Γαβριέλα, αφού ξέρεις τι. Τι να έκαμνα, ήρθε ο πανίκος ποδάτζο υπέντιστο. Ήταν καλύτερα να μου το κρύψει. Θα το μάθαινα μια ημέρα ο πατέρας του είναι Τούρκος. Τουρκοκύπριος είναι, μάμα. Και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που σου το λαλώ, να το εμπεδώσεις τούν τη φορά. Τι μάμα του Ελληνοκύπρια. Μα μισός μισός ο πανίκος. Όπως εμένα δηλαδή. Και εμένα η μάμα μου Ελληνοκύπρια και ο παπάς μου Αφρικάνος.
Ούτε η κόρη μου ούτε ο γιος μου καταφέραν να βρουν ένα πλάσμα της ράτσας τους. Μαμά, κόψε το γιατί να σηκωθώ να φύω, α! Όχι, είναι εγώ που να σηκωθώ να φύω, Άρη. Εσείς οι θυκοί να με βγάλετε από τη ζωή μου. Η αρχή σου με Τούρκο και εσύ με μαύρη. Πού εκαταντήσαμε, Θεέ μου, πού εκαταντήσαμε. Λοιπόν, τι λες? Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εσύ έχεις την κατέλεια τώρα. Μια απόφαση είναι, Ρένα μου, μια απόφαση. Εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα σε ξαναπληγώσω ποτέ, ούτε σε χίλια χρόνια. Εντάξει, Μαρκό. Να ξαναδοκιμάσουμε και... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπάς! Κάμετε κλικούαδα με, α! Ναι. Και δεν θυμάμαι να σε καλέσαμε. Τούτο μας έλειπε τώρα, να μας λαλείτε και πότε να αρκούμαστε έσω μας. Παπά, ο Μάρκος ήρθε να μιλήσουμε. Ελύσετε το κυπριακό νόξα ακόμα. Απορώ που βρίσκεις όρεξη για ειρωνίες τώρα. Ο Φίλιππος πάντα έχει όρεξη για ειρωνίες. Να μου αποφάσισε το συμβούλιο για τούτον τον περιβόητο γάμο. Ήρθα και είπα της Ρένας κάποια πράγματα που ήθελα να της πω. Και παρακάλεσα την να μου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Αν δεν θέλει να το κάνει για μένα, ας το κάνει για τα μωρά. Άιστα του τα ρε! Για τα μωρά που πάει τσέρκεζαι οξά για τη Ρένα. Και για τη Ρένα, Φίλιππε, πού είναι το κακό? Εν τούτου που μιλώ, εσύ γιατί πετάσαι όπως το απίτουριν το χαλούμιο μες στη μέση? Παπά, δεν έχω καμιά αμφιβολία για την αγάπη που έχει ο Μάρκος για τα μωρά. Και με την επιμονή του έκαμε να νιώσω ότι αγαπάμε και εμένα πάρα πολύ. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι θες να ξανασμίξεις μαζί του? Απλά πιστεύω ότι όσο είμαστε μακριά, ο πόνος γίνεται μεγαλύτερος. Μαζί ίσως να μπορούσε να με κάνει να ξεπεράσω του ταούλα. Ναι, Ρένα μου. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Μόνο μαζί. Να τα κάνετε ζώνη! Μην είσαστε πριν μαζί! Γιατί, παιδάκι μου, είσαι τόσο αρνητικός? Αντί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να του συμπαρασταθείς, εσύ βάζεις λάδι στη φωτιά! Εγώ το μόνο που θέλω είναι την ευτυχία της κόρης μου και των αγωνιών μου. Δεν θέλω να ξαναπληγωθεί η Ρένα! Θα τους κάνω ξανά ευτυχισμένους. Θα κάνω τα πάντα. Μετά που το Παναίδη ήρθε και ο Λοκουμαγής. Εσύ δηλαδή, ρε παπά, πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει? Ο νουρός του Σίλου ισώνει, κόρη μου. Μην τον ακούς, Ρένα. Τα δικά του αποθυμένα βγάζει τη φορά. Δεν με ενδιαφέρει η άποψη του Φιλιππού. Το τι θέλεις εσύ και μόνο με ενδιαφέρει. Έπιασες άδεια από τη Γαβριέλα πριν να έρθεις δαμέ? Συγγνώμη, Μάρκο. Συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να ξαναδοκιμάσουμε. Πραγματικά, δεν μπορώ να αφήσω πίσω μου τούτα ούλα που έγινα. Άκουσες? Άντε. Άνεμο στην πλώρη σου και αέρα στα πανιά σου. Εσύ τουλάχιστον έχεις κάποιες αναμνήσεις εδώ, παιδί μου. Αυτές οι αναμνήσεις μου απέμειναν. Θα τις κουβαλώ μαζί μου ώσπου να πεθάνω. Εγώ δεν είχα ποτέ την τύχη να γνωρίσω το παιδί μου. Και σε ζηλεύω που εσύ έζησες μαζί της. Θα ήσουν πολύ καλός πατέρας για την Αγγελικούλα. Ο Θεός να σε βοηθήσει να τη βρεις. Το ελπίζω. Πάντως δεν θα πάψω ποτέ να την ψάχνω ώσπου να πεθάνω. Τι μου λες? Μίλησες με το φίλο της, το Στεφανέλη. Αυτός θα ξέρει. Στεφανέλη? Ναι, 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 Στεφανέλη. Σίγουρα αυτός θα ξέρει. Ποιος είναι αυτός ο Στεφανέλη? Κάποιος φίλος της, ξέρεις. Αυτός την έφερε στην Κύπρο. Ναι, ναι, τώρα το θυμάμαι. Σίγουρα. Αυτός θα ξέρει, θα ξέρει. Ποιο είναι το μικρό του όνομα, θυμάσαι? Πού να ξέρω. Θυμήσου, σε παρακαλώ, Ευγενία. Πρέπει. Αυτό το όνομα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Προσπάθησε, σε παρακαλώ, προσπάθησε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα.
Σε 2 ώρες ανοίγουμε. Σε παρακαλώ, έλα πίσω σε 2 ώρες. Φιλαράκο, δεν θα έρθω σε 2 ώρες, γιατί αυτά που έχω να σου πω δεν λέγονται μπροστά στον κόσμο. Τώρα θα στα πω και τώρα θα τα ακούσεις. Δεν είναι και τόσο σωστό να με προσβάλλεις μπροστά στους υπαλλήλους σου. Εκτός και αν... Αν... Άρε να δούμε. Αν δεν είναι απλώς υπάλληλοι, αλλά ερωμένες, οι γυναίκες του μελλοντικού παιδιού σου κτλ. Φίλιππε, μπορώ να πάω σπίτι να αισθάνομαι καλά. Κοίταξε, Χαρά, τα προβλήματά σας να τα λύνετε αλλού και όχι εδώ στο γραφείο. Τι έγινε, Μόνικα, ζηλεύεις επειδή κάνω σκηνή ζήλια στη Χαρά, ε! Ζηλεύεις! Είσαι γελίος. Φαίνεται όμως πως σε ελκύουν οι γελοί, αν κρίνω από τον τρόπο που με κοιτάζεις. Υποπτεύουμε ότι αυτός ήταν ανακατεμένος με τα ναρκωτικά. Ναρκωτικά? Έμπορος, βαποράγγινη χρήστης. Τώρα τι με ρωτάς, πού θες να ξέρω. Έχει σημασία, διότι αν ήταν έμπορος ναρκωτικών, πιθανό να είναι αυτός που έκαμε την κόρη σου χρήστη. Εντάξει. Μη στεναχωριέσαι. Θα κάνω ό,τι μπορώ και θα μάθω νέα γι' αυτό. Όταν υπάρχει ένας κάκτος με αγκάθια και δεν τον κόψεις, ριζώνει και απλώνεται παντού. Ηλέκτρα, ήρθες να μας κάνεις βοτανολογία? Κι όσο για τον Άρη, το γλυκό μου Άρη, του τάπα ένα χεράκι και ξεμπέρδεψα. Τι του είπες δηλαδή? Ότι τώρα είσαι μαζί μου. Συγγνώμη. Και να μην του μπαίνουν ιδέες. Επίεσαι ευρές τον Άρη. Ναι, πήγα και τον ύβρα. Και τι σου είπε ο Άρης? Μπα, σε νοιάζει πάρα πολύ τι μου είπε ο Άρης. Σε ενδιαφέρει η γνώμη του Άρη? Στράτο σοβαρό, μιλάς σε κάμες μέρες ζήλη, καταλαβαίνεις το? Κοίτα, κανείς δεν θέλω να αμφισβητεί ότι είσαι δικιά μου. Κανείς! Τι εννοείς δικιά σου, είσαι άρρωστος. Ναι, είμαι. Είσαι παραδικός. Άρρωστος είμαι. Πιστεύω. Λοιπόν, σε παρακαλώ να αφήσεις τώρα αμέσως που δάμε. Μια μαχαιριά που με...